Υπό την προεδρία του διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, διεξήχθη ειδική συνεδρίαση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Η σύσκεψη ήταν μονοθεματική, καθώς τους παρευρισκόμενους απασχόλησε αποκλειστικά η στελέχωση του Κέντρου Υγείας Αμοθράκης με ιατρικό προσωπικό. Ειδικότερα, οι διοικητές των Κέντρων Υγείας του Νομού Εύρου, ο Σοκέτης Ροδόπης, συμφώνησαν στην έκδοση προγράμματος επισκέψεων γιατρών από τους δύο νομούς στο νησί του Θρακικού Πελάγους για το επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των κατοίκων. Αυτό είναι ο λόγος του ταξιδιού, να επισκεφτούμε το νησί και το κέντρο υγείας και θα έχουμε μία συνάντηση και με το Δήμαρχο της Αμοθράκης για να συζητήσουμε την ένταξη του κέντρου υγείας στο ΕΣΠΑ που τρέχει τώρα, γιατί είναι ένα κτίριο παλιό με προβλήματα. Πήρε μία πρωτοβουλία ο Δήμος και θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ για να το ανακαινήσουμε και να το αναμορφώσουμε. Πηγαίνοντας λοιπόν εκεί, ζήτησα να δω στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και στο λίγο χρόνο που έχω μέχρι να φύγουμε, τους διευθυντές των κέντρων υγείας, οι οποίοι συνδράμουν με γιατρούς το Κέντρο Υγείας της Αμοθράκης για να μπορεί να λειτουργεί. Έχουμε λοιπόν μία συνάντηση με τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας της Ορεστιάδος, του Σουφλίου, των Σαπών και του Ιάσμου, για να συζητήσουμε πώς θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα να συνδράμουμε και να κρατάμε ζωντανό το Κέντρο Υγείας της Αμοθράκης. Να σημειωθεί ότι έχουν ήδη προκηρυχτεί δύο θέσεις γιατρών για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας στη χώρα Αμοθράκης, ύστερα από τη λήξη προηγούμενης προκήρυξης για την οποία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από κανέναν γιατρό. Παράλληλα και ύστερα από απάντηση του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθούς αναφορά των τριών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από τον Ομό Εύρου, έγινε γνωστό πως η δομή υγείας αναμένεται να αποκτήσει και επιπλέον εξοπλισμό. Ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, από κοινού με υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας, μετέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας 18 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Υγείας προκειμένου να αναλάβουν την εκπόνηση τεχνικών εργασιών και διορθώσεων σε ό,τι αφορά την κτηριακή υποδομή. Είναι ένα κέντρο υγείας που έχουμε δυσκολία να το στελεχώσουμε. Πριν από λίγες μέρες προκηρύξαμε δύο θέσεις μόνιμες γενικών ιατρών και μάλιστα αναβαθμισμένες με εισαγωγικό βαθμό του επιμελητή Α. Και όμως δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον. Γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να μετακινούμε γιατρούς από τα κέντρα υγείας του νομού Εύρου και όχι μόνο, και του νομού της Κομοτηνής. Αυτός είναι ο λόγος της σύσκεψης.